Νέα φωτιά στην πολιτική αντιπαράθεση για την τραγωδία των Τεμπών έβαλε ο Παναγιώτης Τερεζάκης. Με δηλώσεις του, ο διευθύνων σύμβουλος του ΟΣΕ αποκάλυψε ότι τους επίμαχους διαλόγους της μοιραίας βραδιάς είχαν λάβει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου υψηλόβαθμα στελέχη της διοίκησης του ΟΣΕ και όχι μόνο εξουσιοδοτημένα στελέχη του οργανισμού, ενώ αίσθηση προκάλεσε η αναφορά του για την αλλίωση που ακολούθησε. Μοντάζ, εγώ από ό,τι έχω καταλάβει και μπορεί να έχω καταλάβει και λάθος, ότι κάποιο κομμάτι της συνομιλίας κόπηκε από το σύνολο των συνομιλιών που έχουν γραφτεί. Τώρα, τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ποιος το έκοψε και γιατί το έκοψε. Στη ραδιοφωνική του συνέντευξη, ο κ. Τερεζάκης άφησε αιχμές κατά των δημοσιογράφων για τους μονταρισμένους διαλόγους. Τον διάλογο αυτό είναι υπαρκτός, έχει γίνει, μπορεί να μην έχει δοθεί ολόκληρος. Να έχουν κοπεί κομμάτια και να έχουν μπει. Αλλά αυτό θα πρέπει ίσως οι δημοσιογράφοι που κάνανε αυτό το ρεπορτάζ να εξηγήσουν αν κόψανε, δεν κόψανε, πέραν του αν το έχουν πάρει, να δούμε τι έχει γίνει. Για αμήλικτα ερωτήματα που προκαλούνται από την επίσημη παραδοχή Τερεζάκη για τη μονταζιέρα των Τεμπών, έκανε λόγο η Κουμουνδούρου, ενώ ο Στέφανος Κασελάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά του Πρωθυπουργού. Είναι δυνατόν να μην έχει γνώση το Μέγαρο Μαξίου για το μπάζωμα όταν είχε γνώση για τη μονταζιέρα? Κατά πάσα πιθανότητα, γιατί προφανώς κάποιος έδωσε την εντολή για αυτή τη συγγραφή και είχε γνώση για το λάθος του σταθμάρχη. Είχε γνώση γι' αυτό, αλλά δεν είχε γνώση για το μπάζωμα δύο μέρες αργότερα. Το πιστεύει κανείς Έλληνας αυτό? Αν είσαι κοφαντία είναι, κύριε Μητσοτάκη, απαντήστε. Είχατε γνώση για το μπάζωμα πριν γίνει, ναι ή όχι? Ο ελληνικός λαός δικαιούται να έχει αυτή την απάντηση επιτέλους. Σε σκληρούς τόνους απάντησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που κατηγόρησε την αντιπολίτευση ότι επιχειρεί καμπάνια μέχρι τις ευρωεκλογές με την υπόθεση των Τεμπών, ελλείψη προεκλογικής ατζέντας. Η δικαιοσύνη προχωράει. Προχωράει σε απολογίες κατηγορουμένων. Προχωράει σε έρευνα όλων των πτυχών. Κάνει και δεύτερες πραγματογνωμοσύνες. Διεξάγει έρευνες. Και προσέξτε, ό του θαύματος, καμία από αυτές τις έρευνες δεν επιβεβαιώνουν καμία από τις θεωρίες συνωμοσίας της αντιπολίτευσης. Μέχρι να διαψευστούν οι θεωρίες συνωμοσίας, συντηρούνται με πομπόδι τρόπο και όταν διαψεύδονται είναι μονόστιλο και πάμε στο επόμενο. Να ανακαλύψουμε τη μονταζιέρα, να ανακαλύψουμε κάτι άλλο. Τους νοιάζει να πολιτικοποιήσουν ένα τραγικό δυστύχημα, να εκμεταλλευτούν τον πόνο των ανθρώπων και να κάνουν ευρωεκλογές με καμπάνια. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε ότι θα μπει τέλος στην ατιμωρησία και τη συγκάλυψη που επιδιώκει η κυβέρνηση. Διαφθορά, συγκάλυψη, ατιμωρησία. Και λέω λοιπόν στον ελληνικό λαό ότι εγώ και στα Τέμπη, ιδιαίτερα στα Τέμπη, γιατί δεν μπορούσε να είναι το δικό μου παιδί, το δικό σας παιδί, του οποιοδήποτε Έλληνα το παιδί. Και να λένε δεν φταίει κανείς από εμάς. Θα πληρώσουν και θα δώσω όλες μου τις δυνάμεις να πληρώσουν και αυτοί. Και για τα Τέμπη και για τις υποκλοπές. Η παραδοχή του Διευθύνοντος Συμβούλου του ΟΣΕ ότι υπήρξε παραποίηση και διαρροή κρίσιμων αποδεικτικών στοιχείων του εγκλήματος των Τεμπών που αξιοποιήθηκαν στην πορεία για να ενισχυθεί η κυβερνητική θεωρία του ανθρώπινου λάθους ως κύριας αιτίας του συμβάντος, θέτει ξανά στο προσκήνιο τα ερωτήματα για το πώς, από ποιους και με ποιον εντολή έγινε αυτή η παραποίηση και διαρροή. Μιλώντας στο Open, ο Αλέξης Χαρίτσης κάλεσε τον εισαγγελέα να παρέμβει άμεσα υπό το φως των δηλώσεων Τερεζάκη. Μετά και τις τελευταίες δηλώσεις του κυρίου Τερεζάκη, έτσι, εισαγγελέας θα παρεμβεί, ο οποίος ουσιαστικά ομολογεί ότι ήταν παραποιημένα τα ηχητικά, αλλά λέει, ξέρετε, δεν τα παραποιήσαμε εμείς, αλλά ποιος τα παραποίησε?